θα πιει το νερό. Λέω λοιπόν ένα λεπτό. Ένα γνωστό ποίημα. Το γάρ πολίτης θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Καμία θλίψη, κύριε φίλη. Ο κύριος, καμία θλίψη, ο κύριος Ντινόπουλος. Ένα λεπτό, μην φωνάτε. Αν θέλετε εκλογές, εδώ είμαστε για να αντιπαρατεθούμε. Σε πολύ χαμηλούς τόνους. Εάν θέλετε εκλογές, δεν σας διέκοψε καθόλου όμως ο κύριος Φίλης πριν. Κύριε Ντινόπουλε. Επειδή μιλάτε για θλίψη. Και σε ιατρική αγωγή. Μιλάτε για θλίψη. Λοιπόν, μιλάτε για θλίψη και το προσωπικό. Λοιπόν, ότι πριν λίγο ο κύριος Ντινόπουλος, δεν είναι θέμα παράταξη, είναι θέμα προσωπικό. Με όσα είπε, ήταν μια ομολογία ότι τελείωσε το πράγμα. Ότι πάμε για εκλογές. Βεβαίως, αιτιάται την αριστερά, τον Κουβέλη, τον ΣΥΡΙΖΑ, τους δαίμονες κλπ. Εάν δεχθούμε ότι υπάρχει ένα στοιχείο οπορτουνισμού, όπως λέει, τότε θα ήθελα να πω το εξής. Ο κύριος Κουβέλης επί σειρά μηνών ήταν πολύ φερνός γαμπρός εκ μέρους του κυρίου Σαμαρά για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εάν ήθελε λοιπόν δημοσίως, έχει υποθεί και από την πλευρά σας και στις εφημερίδες Κυριακής. Δεν νομίζω. Εάν ο κύριος Κουβέλης ήταν τόσο τυχοδιόκτος, όσο λέτε, και η αριστερά όλα τα άλλα, τότε λέω θα ήταν σήμερα πρόεδρος Δημοκρατίας. Με βάση την αριθμητική της Βουλής. Θυμάμαι τα δημοσιεύματα της εφημερίδας σας. Άρα λοιπόν λέω για το συγκεκριμένο θέμα. Θυμάμαι τα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει καμία οπορτουνιστική ή τυχοδιοκτική κίνηση. Τι υπάρχει όμως. Υπάρχει η συνειδητοποίηση που είναι καταρχήν μέσα στο λαό και μετά στη Βουλή. Μια συνειδητοποίηση που τη βλέπουμε καθημερινά. Μια ανιχνεύσιμη είναι η δημάρχη. Είναι η συνειδητοποίηση ότι όσο παραμένει αυτή η κυβέρνηση, τόσο καταστρέφονται κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα και το μέλλον της χώρας. Είστε έτοιμοι να υπογράψετε τη μείωση των συντάξεων, την αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία. Την αύξηση των ΦΠΑ στα φάρμακα, στα είδη καθημερινής χρήσης, στα φαγητά κλπ. Όλα αυτά είναι γραμμένα στο mail του κυρίου Χαρδούβελη που έχει. Αυτά λέγατε και πέρυσι. Είναι όλα αυτά, λέω, γραμμένα στο mail του κυρίου Χαρδούβελη και περιμένατε να πάρετε τώρα την προεδρική εκλογή και μετά να πείτε πάμε βουρ και να υπογράψουμε το νέο μνημόνιο και την καταδίκη της χώρας. Ωραίο το παραμύθι σας, ο Δράκος. Άρα λοιπόν, ποιος είναι. Κύριε Ντινόπουλε. Δεν ξέρω για Δράκο. Κύριε Ντινόπουλε. Εγώ δεν ενοχλώ. Πρώτη φορά αριστερά. Ένα λεπτό. Πολύ χαρούμενο. Αν έρθει ο Ντινόπουλε εδώ για να κάνει. Συγγνώμη, για να ολοκληρώσει ο κύριο Φίλιππ. Το κρατήριο τη Β' Αθηνών κάνει λάθο. Σιγά σιγά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι. Λέω λοιπόν, λοιπόν δεν μπορεί να με κατηγορήσει. Εσείς μίλησατε για το λαό. Αυτό θα δεν με κατηγορήσατε, δεν μίλησα ακόμα. Αλλά απευθύνω το αναγνωρίζω αυτό το πράγμα. Αυτό πάντως δεν είναι μεμπτό. Όχι, λέω. Αυτό καθεαυτό. Περσέ. Πολιτικό είναι, μπορεί να απευθύνεται στο στρατό. Δεν πιστεύετε στην αστική δημοκρατία. Ξέρω ότι δεν πιστεύετε στην αστική δημοκρατία. Ξέρω ότι δεν πιστεύετε στην αστική δημοκρατία. Το μόνο που ξέρετε είναι να προσπαθείτε να πάρετε τις ψήφους της Χρυσής Αυγής για να βγάλετε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό το παιχνίδι σας. Φάνηκε για σήμερα. Για την ώρα της ψήφου της Χρυσής Αυγής, κύριε Φίλη, τις παίρνετε εσείς. Όχι, ασμένος τις παίρνετε. Ασμένος τις παίρνετε. Η αλήθεια είναι, συγγνώμη, εδώ δεν θέλω. Εδώ θα μια κουβέντα. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Άρη, παρακαλώ. Θα μιλήσω ή θα με διακόπτει. Την ώρα της ψήφου της Χρυσής Αυγής. Την ώρα μπροστά μας έχουμε. Επιτρέψτε μου να βάλω στην κουβέντα τον Άρη Μοντεσάλτες, ο οποίος τόση ώρα. Ο κύριο Ντινόπουλος αγαπάει τη Χρυσή Αυγή. Στον άλλο δεν πήρτε να κάνετε κάτι. Αυτό λέω. Έχει δύσκολη θέση τώρα. Μην είστε υβριστής. Καθόλου. Τις ψήφου της Χρυσής Αυγής εσείς τις παίρνετε. Άρη Μοντεσάλτες, παρακαλώ. Άρη, σε ακούμε. Μου έθεσε ένα ερώτημα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο. Με το δεδομένο. Θα έχουμε το καθαρά loud and clear εκπομπή από τον. Η δημοκρατία λέει ότι υπακούν ως κανόνες. Χάσαν, τελεία. Γιατί δεν μπορούν να γίνουν οι εκλογές, αν γίνουν, κύριε Φίλη. Δεν θα με αφήσετε να κάνω οι εκλογές, κύριε Φίλη. Γιατί δεν Ντινόπουλε, έχετε βρεθεί στη θέση μου. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά. Η αγωνία σα πλέον. Δεν την κάνετε όμω. Για όνομα του Θεού. Δεν την κάνετε. Πόσο βανάβο. Μου έθεσε ένα ερώτημα. Θα σου απαντήσω.